Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας μικρός στρατός από μολυβένια στρατιωτάκια. Είχαν διαλεχτεί ειδικά σε δώρο γενεθλίων για ένα μικρό αγόρι. Ο πατέρας του αγοριού ήταν πολύ περήφανος για τα μολυβένια στρατιωτάκια. Δεν είχε ξαναδεί ποτέ τόσο όμορφα κατασκευασμένα και τόσο τέλεια βαμμένα στρατιωτάκια. Έμοιαζαν με αληθινά μέσα στις γαλαζοκόκκινες στολές τους. Και ήταν ακριβώς τα μολυβένια στρατιωτάκια που ήθελε να έχει ο πατέρας όταν ήταν και ο ίδιος παιδί. Λίγο πριν αρχίσει το πάρτι γενεθλίων, τα στρατιωτάκια συσκευάστηκαν μέσα σε ένα κουτί και τοποθετήθηκαν δίπλα στα άλλα δώρα. Το μικρό αγόρι ζούσε με την αδερφή του και τους πρόσεχε μια υπέροχη γκουβερνάντα, που φρόντιζε να είναι τα παιδιά πάντα καθαρά και περιποιημένα και καθώς πρέπει ντυμένα. Ειδικά σήμερα που ήταν το πάρτι. Έκανε το άνοιγμα των δώρων του αγοριού παιχνίδι και του έδεσε τα μάτια με ένα μαντίλι, ώστε όλα να είναι μια μεγάλη έκπληξη για αυτόν. Όταν του έβγαλαν το μαντίλι από τα μάτια, το αγόρι ήταν πολύ χαρούμενο. Είχε πάρει για δώρο ένα λογάκι, κάτι που ποτέ δεν περίμενε. Ανέβηκε πάνω και έκανε επιδρομή σαν τους παλιούς σιπότες. Το επόμενο δώρο ήταν μια όμορφη τρομπέτα. Το αγόρι σάλπισε την τρομπέτα του σαν να καλούσε το υπηκό του για να τον ακολουθήσει σε επιδρομή. Ένα άλλο δώρο ήταν ένας αρλεκίνος. Έμοιαζε να είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Όμως το δώρο που εχμαλώτησε τη φαντασία του αγοριού ήταν φυσικά τα όμορφα μολυβένια στρατιωτάκια. Έμεινε άφωνος όταν άνοιξε το κουτί. Ο πατέρας ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος που άρεσε το δώρο που είχε διαλέξει το γιο του. Ήξερε ότι τα στρατιωτάκια μπορούσαν να πάρουν ζωή για ένα παιδί. Στο δικό τους κόσμο, τα μολυβένια στρατιωτάκια μπορούσαν να παίζουν για πολλές ώρες, να εκπαιδεύονται, να παρελάβουν και τελικά να προελάβουν ηρωικά στη μάχη. Αλλά όσο τέλεια κι αν είχαν κατασκευαστεί τα στρατιωτάκια, κάτι είχε πάει στραβά. Ένα στρατιωτάκι είχε μόνο ένα πόδι. Ήταν το τελευταίο στρατιωτάκι που κατασκευάστηκε και δεν υπήρχε αρκετό μολύβι για να το ολοκληρώσουν. Για να διορθώσουν αυτό το λάθος, του έβαλαν ένα ψεύτικο πόδι. Όμως με το που το είδε το αγόρι, το ονόμασε το στρατιωτάκι με το ένα πόδι. Δεν υπήρχε αμφιβολία ότι αυτό το στρατιωτάκι είχε κάτι το ξεχωριστό. Έμοιαζε να είναι πιο αρχοντικό και πιο αληθινό από τα άλλα. Στεκόταν με τέτοια σταθερότητα στο ένα του πόδι, όσο τα άλλα στα δύο τους πόδια. Το αγόρι το πήγε στον πατέρα του. Επέμενε ότι έμοιαζε τόσο αληθινό που μπορούσε να ακούσει τους χτύπους της καρδιάς του. Είτε ήταν αλήθεια είτε όχι, αυτό το μικρό αγέροχο μολυβένιο στρατιωτάκι και οι άντρες του είχαν κάνει αυτά τα γενέθλια τα καλύτερα της ζωής του. Το αγόρι ήταν ξετρελαμένο με το μικρό μολυβένιο φίλο του. Και πολύ γρήγορα άρχισε να παριστάνει το γενναίο στρατιώτη που δεν είχε πάει απλά σε μια γιορτή, αλλά σε ένα στρατιωτικό χορό. Έφτασε στο χορό και υπέβαλε τα σέβη του στο στρατηγό, τον πατέρα του. Αμέσως, το μάτι του στρατιώτη έπεσε πάνω στο πιο όμορφο κορίτσι του χορού. Ήταν μια κούκλα μπαλαρίνα. Ένα παιχνίδι που ανήκε στην αδερφή του αγωγιού. Ο αγέροχος στρατιώτης ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα την μπαλαρίνα. Και μετά από λίγο, οι δυο τους άρχισαν να χορεύουν μέχρι το πρωί. Ήταν μια υπέροχη βραδιά.
Όμως η πραγματική μαγεία είχε μόλις αρχίσει. Η γιορτή ήταν τόσο όμορφη που οι ώρες πέρασαν γρήγορα και έφτασε η ώρα να πέσουν για ύπνο τα παιδιά. Το αγόρι και το κορίτσι, όπως όλα τα παιδιά, δεν ήθελαν να τελειώσει η γιορτή και παρακάλεσαν να μείνουν να παίξουν λίγο ακόμα. Όμως ήταν αργά και έπρεπε να πάνε να κοιμηθούν, όπως και έγινε. Έπειτα από λίγη ώρα, η καλή κουβερνάντα, αφού ετοίμασε τα παιδιά για ύπνο, τα σκέπασε και τους τραγούδησε ένα τελευταίο νανούρισμα. Τακτοποίησε επίσης τα παιχνίδια μέσα στο δωμάτιο, χωρίζοντάς τα σε παλιά και σε καινούρια. Πήρε την μπαλαρίνα από την αγκαλιά του κοιμισμένου κοριτσιού και το μολυβένιο στρατιωτάκι με το ένα πόδι από το αγόρι. Τους έβαλε και τους δύο μπροστά στο χαρτονένιο κάστρο στο κέντρο του δωματίου. Η κουβερνάντα δεν μπορούσε να κοιμηθεί αν πρώτα δεν φρόντιζε τα παιδιά και δεν τακτοποιούσε το δωμάτιο. Και τώρα, επιτέλους, όλα ήταν μια χαρά. Ή δεν ήταν. Ίσως να είχε φάει πολύ τούρτα εκείνο το βράδυ, αλλά για κάποιο λόγο το αγόρι είχε άσχημο ύπνο και έβλεπε φοβερούς εφιάλτες με τον αρλεκίνο που είχε πάρει δώρο εκείνο το βράδυ. Ονειρεύτηκε ότι δεν ήταν ένα συνηθισμένο παιχνίδι, αλλά ήταν ένα κακό ξωτικό που ήθελε να κάνει κακό στα υπόλοιπα παιχνίδια. Έφτασε η μαγική ώρα στο παιδικό δωμάτιο. Η ώρα όπου όταν όλοι κοιμούνται, τα παιχνίδια μπορούν να χορέψουν και να παίξουν μόνα τους. Σε αντίθεση με τους συντρόφους του που ήταν ακόμα κλεισμένοι στο κουτί τους, το στρατιωτάκι με το ένα πόδι ήταν ελεύθερο να χορέψει με τα υπόλοιπα παιχνίδια και να γνωρίσει μερικούς πολύ ενδιαφέροντες χαρακτήρες, όπως την πάνινη κούκλα. Εκεί ήταν ακόμα ο ναυτικός, ο γεροδεμένος άντρας και ο κλάουν.
Ο Μουλβένιος στρατιώτης είχε την τιμή να γνωρίσει το Δούκα και τη Δούκισσα του Φρόγκ. Υπήρχε και μια χαροπή και ζωηρή πορσελάνινη κούκλα. Όμως η καρδιά του στρατιώτη σταμάτησε να χτυπάει όταν εμφανίστηκε η όμορφη μπαλαρίνα που είχε γνωρίσει νωρίτερα εκείνο το βράδυ. Χόρευε με τόσο εκπληκτική χάρη και τελειότητα που ο στρατιώτης ένιωσε ότι θα έλειωνε το μολύβι του. Αν και είχαν συστηθεί νωρίτερα, το στρατιωτάκι ντρεπόταν ακόμα να πλησιάσει την μπαλαρίνα. Τα άλλα παιχνίδια το ενθάρρυναν και του έλεγαν να ζητήσει την μπαλαρίνα σε χορό. Παρ' όλα αυτά, το στρατιωτάκι δίσταζε. Πώς μπορούσε να χορέψει με τη χαριτωμένη μπαλαρίνα όταν είχε μόνο ένα πόδι? Όμως το μολυβένιο στρατιωτάκι ήταν θαραλέο και η καρδιά του για την μπαλαρίνα δεν του άφησε άλλη επιλογή από το να πάει κοντά της. Το στρατιωτάκι ομολόγησε στην μπαλαρίνα ότι ένιωθε περίεργα και άβολα που το ένα του πόδι ήταν ψεύτικο. Όμως το ηθικό του αναπτερώθηκε όταν εκείνη του είπε ότι το αγαπούσε έτσι όπως ήταν. Μέχρι αργά τη νύχτα χόρευαν, πείραζε ο ένας τον άλλον και έπαιζαν διάφορα χαζά παιχνιδάκια που παίζουν συνήθως οι ερωτευμένοι.
Όμως η βραδιά τους δεν θα εξελισσόταν όπως την είχαν σχεδιάσει. Ο μοχθηρός Αρλεκίνος, που όπως θα θυμάστε ήταν ένα κακό ξωτικό, διέκοψε το χορό τους. «Γιατί κοιτάζεις αυτή την όμορφη μπαλαρίνα?» ρώτησε το μολυβένιο στρατιωτάκι. «Να κοιτάς μόνο τον εαυτό σου ή ακόμα καλύτερα να μην κάνεις τίποτα απολύτως.» Το μολυβένιο στρατιωτάκι θέλησε να τον αγνοήσει και έκανε σαν να μην ήταν εκεί το ξωτικό. Αλλά δεν ήταν τόσο εύκολο να αγνοήσει κανείς τον κακό Αρλεκίνο. Πολύ γρήγορα τα άλλα παιχνίδια έτρεξαν να βοηθήσουν τους δύο ερωτευμένους, αλλά το κακό ξωτικό δεν το έβαζε κάτω. «Περίμενε μέχρι αύριο», είπε μέσα τα δόντια του. «Περίμενε!» Όταν ο κίνδυνος εξαφανίστηκε, τα παιχνίδια συνέχισαν. Τα παιχνίδια στο παιδικό δωμάτιο δεν ήταν διατεθειμένα να αφήσουν ένα κακό και φοξωτικό να χαλάσει όλη τους τη βραδιά. Και γι' αυτό το λόγο, ο Δούκας και η Δούκισσα του Φρόγκ τους προσκάλεσαν όλους σε ένα φιλικό αγώνα τένις. Η όμορφη μπαλαρίνα είχε και αυτή μια έκπληξη για όλους. Ελευθέρωσε ένα πανέμορφο πουλί από το κλουβί του, ώστε όλοι να μπορέσουν να δουν τα υπέροχα φτερά του και να ακούσουν την εξαίσια φωνή του. Ήταν ένα εξαιρετικό πάρτι. Αν κάτι ξέρουν να κάνουν καλά τα παιχνίδια, είναι να παίζουν και να διασκεδάζουν. Όταν άρχισε να κάνει δειλά-δειλά την εμφάνισή της η αυγή, η γιορτή έφτασε στο τέλος της. Το μολυβένιο στρατιωτάκι οδήγησε την αγαπημένη του χορεύτρια πίσω στο κάστρο που ζούσε και την καληνύχτησε. Όταν έμεινε μόνο, το μολυβένιο στρατιωτάκι σκέφτηκε τι υπέροχη μέρα είχε περάσει και πόσο όμορφα ένιωθε επειδή είχε ερωτευθεί την μπαλαρίνα. Thank you.
Ήταν υπέροχο να έχεις κάποιον να αγαπάς. Και επειδή ήταν στρατιώτης, θα έκανε σκοπό τη ζωή του να προστατεύει την τελικάτη και γεμάτη χάρη μπαλαρίνα που ζούσε στο κάστρο. Το μολυβένιο στρατιωτάκι σκεφτόταν πόση αγάπη ένιωθε για αυτήν μέχρι που... Ήταν το ξωτικό! Ήταν μια τρομερή μάχη. Ο αγέροχος στρατιώτης πολεμούσε γενναία. Στο τέλος, η δύναμη του ξωτικού ήταν πολύ μεγαλύτερη από τη δική του και ο κακός αρλεκίνος τον πέταξε έξω από το παράθυρο του παιδικού δωματίου. Το μολυβένιο στρατιωτάκι έπεσε από τον τρίτο όροφο κάτω στον δρόμο και περνώντας μέσα από μια σχάρα βρέθηκε μέσα στον υπόνομο. Μέσα στον υπόνομο, πολύ κάτω από το δρόμο, υπήρχε ένας κόσμος που το μολυβένιο στρατιωτάκι δεν είχε φανταστεί ποτέ. Το στρατιωτάκι έπιασε το όπλο του και το κράτησε σφιχτά. Αν και ήταν τόσο γενναίος όλοι οι στρατιώτες μαζί, ο κόσμος του υπονόμου ήταν ένας κόσμος σκιών. Ένα μέρος όπου σκοτεινές φιγούρες με κροταλίζουσες δαγκάνες περνούσαν δίπλα του και το έκαναν να τρέμει από φόβο. Υπήρχαν αρουραίοι που δεν ήταν καθόλου φιλικοί, αλλά μεγάλοι και αποκρουστικοί. Μπορούσε να καταλάβει από τη συμπεριφορά τους ότι ήταν κακοί. Φώναξαν οι ρουραίοι. Δεν επιτρέπεται να βρίσκεσαι εδώ χωρίς άδεια. Παραβιάζεις τους νόμους μας. Στρίγκλισαν. Και πρέπει να τιμωρηθείς γι' αυτό. Το μολυβένιο στρατιωτάκι προσπάθησε να το σκάσει. Αλλά δεν υπήρχε διέξοδος. Τελικά, παρόλο που ήταν πολύ περισσότεροι από αυτόν, το στρατιωτάκι είδε ότι έπρεπε να πολεμήσει. Όμως οι αρουραίοι το άρπαξαν και το αγέροχο στρατιωτάκι δεν είχε καμιά πιθανότητα να γλιτώσει. Thank you.
Οι αρουραίοι φαίνεται ότι το διασκέδασαν και επιτέθηκαν χωρίς έλεος. Όταν όλα έμοιαζαν να έχουν χαθεί, το μολυβάνιο στρατιωτάκι είδε ένα όραμα. Είδε την όμορφη μπαλαρίνα του, μόνη και απροστάτευτη. Ήξερε χωρίς αμφιβολία ότι βρισκόταν σε πολύ μεγάλο κίνδυνο. Ο έρωτάς του για την μπαλαρίνα έκανε το μολυβάνιο στρατιωτάκι να συγκεντρώσει όλη του τη δύναμη και να πολεμήσει με τόσο μένος που οι εχθροί του είδαν ότι δεν είχαν καμιά πιθανότητα να νικήσουν. Το μολυβένιο στρατιωτάκι έπρεπε με κάποιον τρόπο να γυρίσει στο παιδικό δωμάτιο στην αγαπημένη του μπαλαρίνα. Βρήκε λοιπόν ένα παλιό σπασμένο φλιτζάνι τσαγιού και αποφάσισε να το χρησιμοποιήσει σαν βάρκα για να βγει από τον υπόνομο, όπου κι αν τον έβγαζε αυτό. Το στρατιωτάκι και το μικρό φλιτζάνι του ταξίδεψαν μέσα στο βαθύ σκοτάδι του υπονόμου, μέχρι που έφτασαν σε ένα μεγάλο άνοιγμα που έλαμπε από το άπλετο φως. Ήταν το σημείο όπου το κανάλι συναντούσε τον ωκεανό. Το στρατιωτάκι δεν είχε άλλη επιλογή από το να ρίξει την εύθραυστη βάρκα του στα βαθιά νερά του ωκεανού. Όμως πολύ γρήγορα το φλιτζάνι διαλύθηκε και το στρατιωτάκι άρχισε να βυθίζεται. Ξαφνικά, ένα μεγάλο ψάρι τον καταπρόχθησε και απομακρύνθηκε. Η γκουβερνάντα γυρίζει από την αγορά με όλα όσα χρειάζεται για να ετοιμάσει το δείπνο. Σήμερα θα φάνε ένα νοστιμότατο ψάρι. Ήταν ό,τι πιο εκπληκτικό, πιο απίστευτο και πιο παράξενο είχε συμβεί ποτέ. Το στρατιωτάκι είχε εξαφανιστεί εδώ και εβδομάδες. Είχαν κάνει το σπίτι άνω κάτω για να το βρουν.
Είχαν ψάξει κάτω από τα κρεβάτια, πίσω από τα μαξιλάρια, μέχρι και στο δρόμο είχαν βγει να ψάξουν. Να όμως, πού βρισκόταν εδώ, μέσα σε ένα ψάρι. Η επιστροφή του στρατιώτη ήταν για το αγόρι λόγος για μια μεγάλη γιορτή. Πόσο πολύ του είχε λείψει. Το στρατιωτάκι θα είχε να του πει πολλές ωραίες ιστορίες για τις περιπέτειές του. Θα του ζητούσε να του πει λεπτομέρειες. Πώς είχε φύγει από το δωμάτιο. Σε ποιες μάχες πολέμησε. Και ποιες ήταν οι συνθήκες κατά τις οποίες βρέθηκε στο στομάχι ενός ψαριού. Η επιστροφή του στρατιώτη είχε έρθει την κατάλληλη στιγμή. Στο παιδικό δωμάτιο, η όμορφη μπαλαρίνα του έπρεπε συνεχώς να αποκρούει το δυσάρεστο φλερ του απέσιου αρλεκίνου. Τα παιδιά επέστρεψαν το στρατιωτάκι στο σπίτι του μπροστά από το χαρτονάνιο κάστρο. Τους φάνηκε παράξενο που η μπαλαρίνα δεν ήταν στη θέση της. Αλλά επανασύνδεσαν το ερωτευμένο ζευγάρι και συνέχισαν τη μέρα τους και το παιχνίδι τους. Σε λίγο έφτασε η ώρα του φαγητού και τα παιδιά αναγκάστηκαν να σταματήσουν αυτό που έκαναν. Μόλις έμειναν μόνα τους, τα παιχνίδια γιόρτασαν την επιστροφή του Μολυβάνιου στρατιώτη. Όμως, καθώς έτρεξαν να το χαιρετήσουν, είδαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Μύριζε ψαρίλα! Σε αυτή την περίπτωση, μόνο ένα πράγμα μπορούσε να γίνει. Τότε, ξαφνικά, την είδε μπροστά του. Την μπαλαρίνα για την οποία η αγάπη του είχε γίνει ακόμα πιο δυνατή.
ευτυχισμένη περίσταση, είπε η Πάνινη κούκλα. Και όλοι οι φίλοι τους συμφώνησαν. Σήμερα θα έκαναν τη μεγαλύτερη γιορτή που έγινε ποτέ. Όμως δεν είχαν χάρη όλοι για την επιστροφή του Μολυβένιου στρατιώτη. Το κακό ξωτικό εμφανίστηκε και πάλι. Πείραζε και χλέβαζε το Μολυβένιου στρατιωτάκι. Γελούσε με την αυστηρή στρατιωτική συμπεριφορά του και τον κορόιδευε για το ψεύτικο πόδι του. Το ξωτικό έλεγε ότι το στρατιωτάκι δεν ήταν αντάξιο της όμορφης μπαλαρίνας και την πήρε μακριά του. Μετά από αυτό, πανικός και σύγχυση επικράτησαν στο παιδικό δωμάτιο. Εξαρτιόταν από το Μολυβένιο στρατιώτη να σώσει την κατάσταση. Όμως αυτή τη φορά είχε ένα επιπλέον όπλο για να πολεμήσει το ύπουλο ξωτικό. Είχε την αγάπη της μπαλαρίνας του. Μια αγάπη που είχε γίνει ακόμα πιο δυνατή με την απουσία του. Ο Μολυβένιος στρατιώτης ετοιμάστηκε να κάνει μια κίνηση αποτελεσματική. Προς μεγάλη χαρά όλων, αυτή τη φορά το απέσιο ξωτικό νικήθηκε. «Γεια σας!» έγνεψαν ο Δούκας και η Δούξα του Φρόγκ. Και τότε ακριβώς το Μολυβένιο στρατιωτάκι έσπρωξε με δύναμη το κακό ξωτικό και το πέταξε έξω από το κάστρο. Όταν προσγειώθηκε, ακούστηκε ένας τρομερός θόρυβος και κανείς δεν αμφέβαλε ότι είχε έρθει το τέλος του.
Μετά το δείπνο, στο παιδικό δωμάτιο, ένας κομματιασμένος αρλεκίνος περίμενε προς έκπληξη όλων. Τα παιδιά δεν μπορούσαν να εξηγήσουν πώς έσπασε το παιχνίδι τους, αλλά αυτή δεν ήταν η μόνη έκπληξη. Βρήκαν το μολυβένιο στρατιώτη και την μπαλαρίνα αγκαλιασμένους. Ήταν εκπληκτικό και εντελώς ανεξήγητο. Το θέαμα έκανε το κοριτσάκι να πηδήξει από τη χαρά του και να τρέξει έξω να πει τα νέα σε όλους. Όλοι έτρεξαν στο παιδικό δωμάτιο για να δουν. Ήταν αξιοσημείωτο ότι οι κούκλες κρατούσαν πολύ τρυφερά η μία την άλλη. Τα παιδιά αποφάσισαν ότι αυτό σήμαινε ότι ο μολυβένιος στρατιώτης και η μπαλαρίνα είχαν παντρευτεί. Το νέο βασιλικό ζεύγος αυτής της μικρής και χαρούμενης χώρας. Το αγόρι τους τοποθέτησε με προσοχή στο χαρτονάνιο κάστρο, όπου θα ζούσαν μαζί και ευτυχισμένοι για πάντα, όπως γίνεται σε όλα τα ωραία παραμύθια.